με αρνητικέ εικόνε σημαδεύτηκε το πρώτο διεθνέ τουρνουά του Άθλου Ρεστιάδας και τη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώ δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθεί και να ανακηρύξει νικητή έπειτα από την πλημμύρα που σημειώθηκε στο νέο κλειστό γυμναστήριο τη Ρεστιάδας, Νίκο Σαμαρά. Το τέλο ήταν άδοξο σε ένα τουρνουά διεθνών προδιογραφών, με τη συμμετοχή δύο ομάδων από τα Βαλκάνια, την Ευτοχή Μικ Μπουργκας από τη Βουλγαρία και την Δυναμό από τη Ρουμανία. Η ξαφνική νεροποντή που ξέσπασε το απόγευμα τη Κυριακή στην Οριστιάδα είχε ω αποτέλεσμα να περάσουν οι σταγόνε βροχή στο εσωτερικό του κλειστού από άκρη σε άκρη τόσο σε αγωνιστικό χώρο όσο και στι κερκίδε. Παρά την επιστράτευση διάφορων μέσων διαργανωτών δεν κατέστη δυνατή η συγκράτηση του νερού και έτσι αποφασίστηκε η οριστική διακοπή τη διοργάνωση δίχω νικητή. Οι εικόνε του πλημμυρισμένου κλειστού, αλλά και το βίντεο που ανάρτησε ο πρόεδρο του άθλου, Γιώργο Τσαλακίδης με ανοιχτή ομπρέλα εντό του γηπέδου, κάνουν το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντα συστήματα ντροπή για την οριστιάδα διεθνώ. Και όλα αυτά έπειτα από δύο μέρε μια επιτυχημένη διοργάνωση του άθλου, μια πραγματική γιορτή του αθλήματο στη ΜΕΚΑ του ελληνικού βόλεϊ. Η διοργάνωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του άθλου, είχε ω στόχο την προβολή τη οριστιάδα και την ανάδειξη του ΕΦΑ Μάλιστα, μετά από δύο μέρε απόλυτη επιτυχία, είχε αποσπάσει κολακευτικά σχόλια από τι διοικήσει και του παίκτε των τριών ομάδων. Γι' αυτό και οι αποστολέ των συλλόγων έδειξαν απόλυτη κατανόηση για την απρόβλεπτη αυτή εξέλιξη, ευχαρίστησαν τη διοίκηση του άθλου για την της φιλοξενία που έτυχαν στην Ενστιάδα και ολοκλήρωσαν, έστω και έτσι, με χαμόγελα τη συμμετοχή του τουρνά. Σωρία αντιδράσεων σε όλη την κοινωνία τη Ενστιάδα και όχι μόνο, έφερε αυτή η τραγική εξέλιξη. Αδιαφισβήτητα παρατηρεί τα διαφορία μέρημνα για τη φροντίδα ενό γηπέδου στο Λίδι για την πόλη, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2004 και πληρεί τι προποθέσει ενό υπερσύγχρονου κλειστού αθλητικών εγκαταστάσεων. Σημειώνεται πω η πλημμύρα που έπληξε το κλειστό τη Οριστιάδα προκάλεσε την κότρα του πρώην Δημάρχου Βασίλη Μαυρίδη και του νυν Αδαμάτου Παπαδόπουλου. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ρεστιάδας εκφράζει τη λύπη του για τη διακοπή του τουρνουά.